ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μεγάλες διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο και δείχνει η Κρήτη ότι είναι σε υψηλό επίπεδο και φέτος οι διάδες που έχουμε φτιάξει είναι πάλι σε υψηλό επίπεδο. Μία από αυτές τις διάδες, θα γνωρίσετε τα κορίτσια τώρα, είναι η Ελένη μαζί με τη Δανάη. Είναι μια διάδα η οποία τα κορίτσια παίζουν αρκετό καιρό beach volley. Φέτος αποφασίσαμε να συνεργαστούν μαζί για να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Ήδη τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Έχουν κατέβει σε 3 open και αυτή τη στιγμή είναι πρώτες στο ταμπλό στο Πανελλήνιο και έχουν καταφέρει την πρόκρισή τους. Δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Ναι, με τη Δανάη συνεργαζόμαστε πρώτη φορά φέτος στο σκάλο το καλοκαίρι και η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να πάμε τόσο καλά, αλλά με τη σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει καταφέραμε να συνεργαστούμε άψογα και να φτάσουμε το στόχο μας και να περάσουμε πρώτες στο ταμπλό του Πανελλήνιου. Πιστεύω είναι έτσι ο χαρακτήρας και των δύο μας που ταιριάξαμε. Δεν το περιμέναμε, αλήθεια είναι. Ήμασταν αντίπαλες όλο το χρόνο. Αλλά τα βρήκαμε απευθείας μες στο γήπεδο. Με τον κύριο Προύφαλα συνεργαζόμαστε άψογα. Από πέρσι το καλοκαίρι δεν έχω κανένα παράπονο από εκείνον. Είναι εξαιρετικός, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα. Χωρίς αυτό δεν τα είχαμε καταφέρει εννοείται τόσο καλά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πιέζει όσο πρέπει. Και αυτό βέβαια μας βοηθάει να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση. Ελένη, βεβαίως δεν μπορούμε να παραλείψουμε να πούμε μια κουβέντα, να κάνουμε ένα σχόλιο για τη μεγάλη χρονιά, για τη μεγάλη επιτυχία του Όφη, τη γυναικεία ομάδα που επιτέλους πήρε αυτό που ήθελε φέτος. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε από την αρχή τη σεζόν μια πολύ δυνατή ομάδα και ήταν ο πρώτος μας στόχος να καταφέρουμε να ανέβουμε στην Α2. Μέσα στον χρόνο κάναμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά, προσπαθήσαμε όλες πάρα πολύ. Και το θέλαμε τόσο πολύ που δεν μας πτώσαν ούτε ήττες που είχαμε, ούτε τίποτα από τις δυσκολίες και καταφέραμε να κερδίσουμε. Και τώρα στην Α2. Τώρα στην Α2 ελπίζουμε να έχουμε μια καλή πορεία, το πιστεύουμε. Εννοείται ότι η προσπάθεια δεν σταματάει. Προσπαθούμε να γινόμαστε όλο και καλύτερες και να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, να φτάσουμε ψηλά στη βαθμολογία, να έχουμε μια καλή θέση. Κάνε μας ένα σχόλιο και για την συμπαίκτριά σου, την Πρινιωτάκη. Για την Εύη είμαι πάρα πολύ περήφανη, της αξίζει πραγματικά που βρίσκεται στην Εθνική Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι καταπληκτική παίκτρια και πιστεύω ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά της στον χώρο του βόλεϊ. Για τον Πίγαστολο μας πεις τώρα, έβγαλε φτερά, ειδικά στις Κορασίδες, πήρε το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα, επιτυχίες σημαντικές και για εσάς. Ναι, ήταν δύσκολη χρονιά. Αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή, να πάρουμε το Κορασίδον. Το κάναμε, πήγαμε στο Πανελλήνιο, εκεί δεν τα καταφέραμε, γυρίσαμε σπίτι, αλλά ήταν πολύ ωραία, περάσαμε πολύ καλά. Δεν προλάβαμε να πάρουμε μία ανάσα, μόλις τελειώσαμε την σάλα και την επιτυχία που είχαμε στην Α2, την άλλη Α2. Με τα κορίτσια κάναμε ένα γκρουπ πολύ δυνατό και φέτος, όπως την προηγούμενη χρονιά, με σκοπό να τα πρωταγωνιστήσουμε στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται η δουλειά. Έχουμε αρκετά κορίτσια τα οποία δουλεύουν και από πέρσι μαζί μου και καινούργια κορίτσια που έχουν έρθει φέτος. Οι διάδες μας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Τολμώ να πω ότι οι μάχες που γίνονται στα εσωτερικά διπλά θυμίζουν Πανελλήνιο. Ήδη στο K17 στο Regional πήραμε την πρώτη θέση. Έχουμε 4 διάδες στο K19 οι οποίες πρωταγωνιστούν. Η μία διάδα ήδη έχει προκριθεί στα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος γιατί είναι πρώτη στο ταμπλό στο Πανελλήνιο. Και συνεχίζουμε να δουλεύουμε με αμύωτη ένταση.